Είναι 70, αν δεν κάνω λάθος, ημέρες μέχρι την έναρξη των ευρωεκλογών, των κρίσιμων ευρωεκλογών για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για το μέλλον της σύνθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για να δούμε αν θα αλλοιωθεί πολύ ή λίγο, για να δούμε αν οι συσχετισμοί στην καρδιά του Ευρωκοινοβουλίου που παίρνει τις αποφάσεις για τους λαούς της Ευρώπης θα αλλοιωθούν, για να δούμε εάν το γενικότερο κλίμα που επικρατεί στην Ευρώπη θα δώσει το σήμα το σωστό ή θα είναι ένα διφορούμενο σήμα ανάλογα και μάλλον αντίστοιχο και με τις δημοσκοπήσεις που βλέπουν αυτό το διάστημα το φως της δημοσιότητας, για να δούμε αν τα σκάνδαλα θα πάψουν επιτέλους να ταλανίζουν τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και ούτω καθεξής. Πολλά τα ερωτήματα και προφανώς οι 2 μήνες και 10 μέρες έως ευρωεκλογές είναι μια εξαιρετικά κρίσιμη περίοδος. Για πάμε να τα συναντήσουμε, να τα συζητήσουμε όλα αυτά με τη βοήθεια του κυρίου Σταμάτη Άνθη, οικονομολόγου και διεθνολόγου, ο οποίος βρίσκεται και διαβιεί στην καρδιά της Ευρώπης, στις Βρυξέλλες. Καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Κύριε Άνθη, φαντάζομαι ότι έχετε και εσείς υπόψη σας και τις δηλώσεις του Ντεκρού και τις δηλώσεις της Γιούροβα το προηγούμενο διάστημα για προσπάθεια των Ρώσων να περάσουν την προπαγάνδα τους μέσω μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Φαντάζομαι ότι είναι μια πολύ σοβαρή καταγγελία αυτή που γίνεται. Σαφώς είναι μια πολύ σοβαρή καταγγελία και νομίζω ότι είναι κοινομιστικό ότι η Ρωσία μετά την εισβολή της στην Ουκρανία και πριν από την εισβολή αλλά και ακόμα και σήμερα προσπαθεί με κάθε τρόπο να επηρεάσει τα ευρωπαϊκά δρόμενα. Όπως είπατε και εσείς, οι ευρωεκλογές είναι σε λίγους μήνες. Και η προσωπική μου άποψη ότι είναι πολύ σημαντικό να αυξήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τη συμμετοχή του κόσμου σε αυτές τις εκλογές, οι οποίες με τον έναν ή τον άλλο τρόπο επηρεάζουν άμεσα τις ζωές των Ευρωπαίων πολιτών. Οπότε αυτό είναι και ένα μήνυμα που θέλω προσωπικά να στείλω στους συμπολίτες μου στην Ελλάδα, να αυξήσουν τη συμμετοχή, να πάνε να ψηφίσουν, να μην θεωρήσουν ότι οι ευρωεκλογές είναι κάτι δευτερεύον ή ότι η ψήφος στις ευρωεκλογές είναι κάτι το ασήμαντο, και να αυξήσουμε όσο το δυνατόν τη συμμετοχή. Νομίζω ότι η σύνθεση του επόμενου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα παίξει καθοριστικό ρόλο στον τρόπο με τον οποίο η Ευρώπη θα διοικηθεί στο επόμενο διάστημα και νομίζω ότι θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στην καθημερινότητα των πολιτών. Ναι, αλλά εδώ υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ερώτημα. Οι δημοσκοπήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας και είναι πανευρωπαϊκού χαρακτήρα, δεν είναι δημοσκοπήσεις οι οποίες γίνονται στο Βέλγιο, επί παραδείγματος σε εσάς, ή στην Αθήνα, στην Ελλάδα, εδώ σε εμάς. Είναι καθαρά πανευρωπαϊκού χαρακτήρα, δείχνει ένα διφορούμενο σκεπτικό των Ευρωπαίων πολιτών. Επί παραδείγματι, το μέγα ζήτημα, όπως τουλάχιστον το παρουσιάζει η Ευρώπη, είναι ο πόλεμος της Ουκρανίας. Άλλη ήταν η ατζέντα της νυν Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όταν ξεκίνησε τη θητεία και άλλη είναι η ατζέντα στην ολοκλήρωσή της. Οι πολίτες δεν δείχνουν να συμμερίζονται την ατζέντα των θεσμικών οργάνων της Ευρώπης. Κοιτάξτε, σε αυτό έχετε δίκιο και σε πολλά θέματα οι πολίτες νιώθουν αποκομμένοι από τα κέντρα αποφάσεων των Βρυξελών. Υπάρχει αυτή η φημολογούμενη ιστορία που λέει ότι οι Βρυξέλλες διοικούνται από μία ίσως ολιγαρχία και από εκεί και πέρα η γνώμη των πολιτών δεν παίρνεται τόσο πολύ στα σοβαρά. Εγώ γι' αυτό το λόγο επιμένω στο θέμα των ευρωπαϊκών εκλογών, διότι είναι ο πλέον άμεσος τρόπος οι πολίτες να συμμετέχουν στη κέντρα της λήψης των αποφάσεων. Τώρα, όσον αφορά την ατζέντα, προφανώς η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία έφερε τα πάνω κάτω στις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να μην ξεχνάμε ότι σε αυτή την περίοδο, κάτω από αυτή την διοίκηση της Επιτροπής, έχουμε περάσει μια σειρά από κρίσεις. Είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία, είναι ο κορονοϊός, είναι η μία κρίση μετά την υπόλοιπη που ουσιαστικά ανάγκασε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αλλάξει άρδιν τις προτεραιότητές της. Τώρα αυτή τη στιγμή είμαστε σίγουροι ότι η επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως και το επόμενο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα συνεχίσει να ασχολείται προφανώς με τα θέματα της Ρωσίας,
Αλλά ξέρουμε επίσης ότι θέματα κοινής ασφάλειας, θέματα αντιμετώπισης τρομοκρατίας θα είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα. Με ρωτήσατε για την πιθανή διχογνωμία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανάλογα από ποιο κράτος προέρχεται ο καθένας. Είναι κάτι το οποίο ισχύει και είναι κάτι το οποίο ισχύει πάντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας θεσμός ο οποίος έχει καταφέρει να προχωρήσει παρά τις εσωτερικές. Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε, κύριε Άνθη, αλλά δεν είχε τις προκλήσεις του 2023-2024. Είναι άλλο πράγμα ένας εμπορικός πόλεμος, παραδείγματι με τη Μέρκοσουρ, και να μην συμφωνεί η Ελλάδα και το Βέλγιο στο πώς θα αντιμετωπίσουμε την οικονομική κοινότητα της Λατινικής Αμερικής. Και άλλο πράγμα είναι να έχεις μια ενεργειακή κρίση, γιατί η Ευρώπη αποφάσισε, πολλοί το έχουμε πει, να πυροβολεί τα πόδια της σχετικά με το φυσικό αέριο της Ρωσίας. Είναι άλλο πράγμα να απειλείται η ζωτική σημασία, ασφάλεια της Ευρώπης. Νομίζω δεν ήταν οι ίδιες προκλήσεις όμως. Όχι, δεν είναι οι ίδιες προκλήσεις και νομίζω ότι και οι προκλήσεις του αύριο δεν θα είναι οι ίδιες με τις προκλήσεις του. Προφανώς. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για την επόμενη κρίση, η οποία θα έρθει σίγουρα. Δεν ξέρουμε πότε θα έρθει, αλλά ξέρουμε ότι θα έρθει. Λοιπόν, οι αντιθέσεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μια πραγματικότητα. Ακόμα και σε κρίσιμες περιόδους όπως αυτή που ζούμε τώρα ή αυτή που ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Όμως παρόλα αυτά, εγώ θεωρώ ότι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε μεγάλη πλειοψηφία έχει θέσει τις βασικές αρχές. Και η βασική αρχή της ευρωπαϊκής πολιτικής είναι ότι θα υποστηριχθεί η Ουκρανία σαν ένας στρατηγικός στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δείξατε μια δημοσκόπηση πιο πριν που δείχνει ουσιαστικά ότι ανάλογα από ποιο κράτος προέρχεται ο καθένας υπάρχουν διαφορετικές πλειοψηφίες εντός. Ακριβώς. Και αν θέλετε, για να σας βοηθήσω στο διάλογο που κάνουμε, αν μπορούμε, καλοί συνάδελφοι, να δούμε τους κομματικούς σχηματισμούς, γιατί η δημοσκόπηση αυτή δεν έχει μόνο το τι λένε οι πολίτες ανά κράτος, αλλά και οι κομματικοί σχηματισμοί. Και βλέπουμε ότι όσο πιο κέντρο ή πιο ευρωπαϊκά σκέφτονται τα κόμματα, τόσο πιο θετικές είναι οι απόψεις. Βλέπουμε ουσιαστικά η πρώτη μπάρα που βλέπουμε, είναι η πρώτη γραμμή, είναι το συνολικό αποτύπωμα της δημοσκόπησης και βλέπουμε ότι είναι προτεραιότητα η βοήθεια στην Ουκρανία, είναι στο 36%, η όχι τόσο σημαντική προτεραιότητα είναι 36% επίσης και 27% η άρνηση. Αλλά βλέπουμε ότι οι πράσινοι, οι σοσιαλιστές, το Renew, το Λαϊκό Κόμμα είναι πλειοψηφή η βοήθεια. Όσο πηγαίνουμε στη ακροδεξιο ευρωσκεπτικιστικές ομάδες, είναι πολύ μαύρα τα πράγματα εκεί. Ισχύει όπως το λέτε. Ισχύει όπως το λέτε. Και ουσιαστικά τα άκρα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αυτά που αμφισβητούν ίσως περισσότερο την κεντρική πολιτική γραμμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι η υποστήριξη στην Ουκρανία. Να δούμε πώς θα είναι και η επόμενη μορφή του Ευρωκοινοβουλίου. Έτσι, που εκεί ο καθένας μπορεί να προβλέψει ότι από μία μεριά το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα θα είναι πλειοψηφούσα δύναμη, αλλά από εκεί και πέρα τα άκρα θα αυξηθούν. Οπότε να δούμε και πώς όλο αυτό θα επηρεάσει την κεντρική πολιτική γραμμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως στη δημοσκόπηση που δείξατε πριν, αυτό που νομίζω ότι πρέπει να τονίσουμε και πρέπει να το τονίσουμε έτσι με πολύ καθαρό τρόπο, είναι ότι σε μεγάλες πλειοψηφίες οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεωρούν ότι η Ουκρανία πρέπει να υποστηριχτεί. Είτε σαν πρώτη προτεραιότητα, είτε σαν μία από τις πολλές προτεραιότητες. Ναι, σωστό. Οπότε νομίζω ότι η ευρωπαϊκή πολιτική γραμμή είναι πλήρως έτσι σε συνάρτηση με την κοινή γνώμη την ευρωπαϊκή, η οποία δείχνει το δρόμο της υποστήριξης του ουκρανικού λαού, ο οποίος έχει δεχθεί μία, κατά τη γνώμη μου, απαράδεκτη επίθεση, χωρίς καμία λογική, η οποία συνεχίζεται εδώ και 2 χρόνια. Έτσι, έχουμε κλείσει 2 χρόνια πολέμου και ο κόσμος συνεχίζει να υποφέρει εκεί. Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Για να έρθουμε τώρα στα θέματα της ευρωπαϊκής ασφάλειας. Και ξέρετε ποιο είναι το προκλητικό, θα μου επιτραπεί ο όρος, στην Ευρώπη. Υπάρχουν, δεν ξέρω κι εγώ, ο αριθμός των επιτρόπων είναι μερικές δεκάδες. Δεν υπάρχει επίτροπος ασφάλειας και μιλάμε για ασφάλεια.
Δηλαδή, ουσιαστικά υπάρχει ένα. Γιατί η Επίτροπη, να το πούμε έτσι απλά λαϊκά, είναι ένα υπουργικό συμβούλιο. Πρωθυπουργός είναι η Φον ντερ Λάιεν και υπάρχουν και οι υπουργοί. Δεν υπάρχει υπουργός εθνικής άμυνας στην Ευρώπη. Για ποια άμυνα ευρωπαϊκή μιλάμε, όταν δεν υπάρχει ένα κέντρο που θα ορίσει το τι είναι άμυνα? Ναι. Τα θέματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας πάντα υπήρξαν σχετικά προβληματικά στα ευρωπαϊκά δρόμενα. Διότι για πολλά χρόνια η λήψη κοινής γραμμής σε κρίσιμα γεωπολιτικά θέματα ήταν κάτι το οποίο δεν ήταν πολύ εύκολο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ίσως, κατά την προσωπική μου γνώμη, και το γεγονός ότι η Βρετανία υπήρξε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πάρα πολλά χρόνια, έκανε την λήψη των κοινών αποφάσεων ακόμα πιο δύσκολη. Ξέρουμε όλοι ότι η Βρετανία ήταν με το ένα πόδι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και με το ένα πόδι έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση και δημιουργούσε ορισμένα έτσι, επιπλέον προβλήματα στη λήψη των αποφάσεων. Μετά το Brexit υπήρξε μια αναθέρμανση, κατά τη γνώμη μου, της όλης ευρωπαϊκής πολιτικής εξωτερικών και αμήνης. Έχετε δίκιο ότι δεν υπάρχει επίτροπος αποκλειστικά υπεύθυνος για την άμυνα, υπάρχει για την εξωτερική πολιτική όμως. Ναι, είναι ο Μπορέλ. Ο Μπορέλ, ναι. Και να δούμε πώς θα εξελιχθεί η επόμενη Επιτροπή. Κοιτώντας τα δημοσιοοικονομικά και γνωρίζοντας ότι τα θέματα άμυνας πιστεύω ότι θα πάρουν έτσι ένα πρωταρχικό ρόλο στην επόμενη Επιτροπή, ίσως δούμε εκπλήξεις σε αυτό το θέμα.